Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι σταθερά αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μεζοταξισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου, από όπου και αν προέρχονται. Τρέμουν να απευθυνθούν στους απλούς πολίτες και χρησιμοποιούν κομματόσκυλα για την φτηνή τους προπαγάνδα. Αφού έβαλαν τον εθνικό γαμπρό Γεραπετρίτη να κάτσει στη θέση του μηχανοδηγού με βλέμμα Χριστόφορου Κολόμβου έτοιμου για νέες ανακαλύψεις, χρησιμοποίησαν δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ως απλούς ανέμελους επιβάτες να μας πούν τη γνώμη τους για την επανέναρξη των δρομολογίων της Hellenic Train. Μόνο μπορώ να πω ως πολίτης είναι ότι δεν μπορεί να έχεις συνεπιβάτη το φόβο, την ανασφάλεια και την οργή για την αυριανή μέρα. Πολύ ασφάλεια, παιδιά. Θα πάρετε το τρένο για Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα. Όχι, τώρα πάω μέχρι Ινώη. Αλλά το παίρνω άνετα. Βεβαίως, πολύ ασφάλεια, παιδιά. Την επανεκκίνηση των δρομολογίων Αθήνα-Θεσσαλονίκη σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο και η Καμίλα Λισπούλη στην εκπομπή τους «Η Φάρμα των Ζωών». Έχουμε επανεκκίνηση των τρένων. Και ηρωική επανεκκίνηση των τρένων. Δηλαδή, μιλώντας για τέρνα. Ο Υπουργός Μεταφορών. Ο Υπουργός Μεταφορών. Όχι, μα Παναγία μου. Μπήκε στο τρένο για Καλαμπάκα, Κωνσταντίνε. Καλαμπάκα, είπε Στάνο Καμιλάλη. Καλαμπάκα, Κωνσταντίνε. Πώς το φάνηκε? Θα χάσει ξαναμπεί. Πώς το φάνηκε? Δεν ξέρω. Η εμπειρία τρένο. Πάντως είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι στον οδηγό και κοιτάει και είναι έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι. Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Εδώ και μέρες, ξέρετε, κυκλοφορούν αυτοί οι τίτλοι και υπάρχει μια εύλογη, κατανοητή ηρωνία στα social media που λέει, εντάξει ρε παιδιά, τι αιώνα έχουμε, από πότε είναι είδηση αυτό? Αλλά τι να κάνεις τώρα που και οι άλλοι προσπαθούν να δείξουν ότι συμβαίνουν άλματα τεχνολογικά. Έχουμε τρένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα στην ουσιαστική της διάσταση. Ποια θα ήταν η ουσιαστική της διάσταση? Όταν κανείς παραβιάζει προδιαγραφές ασφαλείας, να μην το κάνει. Αυτή θα ήταν η ουσιαστική διάσταση. Δηλαδή να λέει, παιδιά, υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας? Όχι, πρέπει να υπάρξουν. Χρειαζόμαστε τη δομή αυτή, την οργάνωση αυτή, τη χρηματοδότηση αυτή που θα επιτρέπει να υπάρξουν. Τίποτε άλλο. Εδώ πέρα αυτό που συνέβη είναι ότι κάναμε εκπτώσεις στην ασφάλεια για την τσέπη των ιδιωτών και των κολλητών τους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την... Το κλίμα αυτό της τεράστιας ψυχικής εφορίας και ανάτασης σου λέει τι ωραία, επανεκκίνηση, λες και πρέπει να γιορτάσουμε εμείς που έχουμε τρένα. Δεν γιορτάζουμε που έχουμε τρένα. Δεν γιορτάζουμε. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ νοπή τη μνήμη των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Αυτό έχουμε μόνο μπροστά μας. Καμία γιορτή. Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία του Γεραπετρίτη... που είναι εκεί πέρα, είναι στο βαγόνι του οδηγού, κοιτάει, έχει στηθεί, κοιτάει έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι το μέλλον, είναι εξοργιστική στο επίπεδο που κλαίγανε στο Υπουργικό. Okay. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει τις ίδιες αντιδράσεις επειδή απλώς δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο πλέον. Αλλά πάντα έχεις σχεδόν 60... νεκρούς από ένα έγκλημα που τεκμηριωμένα οφείλεται στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, και ο άλλος στον έναν μήνα ποζάρει, γιατί πόζα είναι, για να δείξει ότι είναι ο κυβερνήτης ενός τρένου και ποζάρει εκεί πέρα στο βαγόνι του οδηγού, πέρα από το ότι εσύ θα το οδηγήσεις, να ξέρω, δηλαδή να ανησυχήσω κι άλλο, να ανησυχήσω κι άλλο. Ναι. Πώς την είδες εκεί πέρα και βγαίνεις ο Βάσκο Νταγκάμα, ας πούμε. Μπορώ να βρω πάρα πολλούς εξερευνητές. Ναι, ξέρω. Στο YouTube δεν θα αρέσει το επόμενο βίντεο, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε ελεύθερο κανάλι και εκείνο έχει καταντήσει ένα φασιστικό μέσο, ενδεδειμένο τον μανδύα μιας κοινότητας με αξίες που ουδόλως συνάδουν με τη δημοκρατία και την ελευθερία έκφρασης του λόγου. Ακούστε λοιπόν γιατί ο Τσιόδρας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντωνι Φάουτσι, πολέμησε με λύσα κάθε άλλη αναγνωρισμένη μορφή αντιμετώπισης του COVID, προκειμένου να προωθηθεί μόνο το εμβόλιο. Είχε 200 δισεκατομμύρια λόγους. Ο Ρόμπερτ F. Kennedy Jr. μας δίνει άγνωστες λεπτομέρειες, που προφανώς στο YouTube θα χαρακτηρίσει αφαίρετα ως fake news, ό,τι κάνουν δηλαδή οι φασίστες.
Tony Fauci's problem is this. There's a little known federal law that says you cannot give an emergency use authorization to a vaccine if there is any medication approved for any purpose that is shown effective against the target disease. So if Tony Fauci or anybody had admitted that hydroxychloroquine or ivermectin are effective against COVID, it would have been illegal for them to give the emergency use authorizations that to the vaccines, and they could never have gotten them approved. And it would have been, you know, a $200 billion enterprise that would have collapsed. That is fascinating. I mean, I have been covering this very closely now for all of the 2 years. That's the first I've heard that. I mean, in your book. So he would not have gotten emergency use authorization for the vaccine if the medical community had been saying ivermectin works. It is an effective treatment for COVID. Well, the medical community, a lot of it was saying that. I mean, there's 17,000 doctors who've signed a petition, and there are, you know, there are so many peer-reviewed publications now that consistently say that, but he had to aggressively crusade against it to kind of drown out those reports by saying it's a horse medication, it's, you know, people are taking it and it's dangerous and it's overdosing people. And, you know, well, why did he keep saying it? Why did he keep saying it after he got his authorization? Well, one, even if you have the emergency use authorization, the law appears to say you can't have it anymore if there's a functioning medication. Mm. So, you know, that may be why. Mm. Again, I try not to look in his head, but I do. There's a very, very strong incentive for him to kill ivermectin and hydroxychloroquine. And you know, there are many doctors, including Harvey Reich of Yale, is one of the leading biostatisticians, epidemiologists in the world. Peter McCulloch, who is the most published doctor in the history of the world in his specialty, Pierre Corey, these doctors who've treated tens of thousands of COVID patients successfully, they consistently say, and the science supports this, that 500,000 Americans did not need to die. Δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε που η ελληνική βιομηχανία ήκμαζε. Μετά όμως θέλαμε ΕΟΚ και κατόπιν Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα στο επόμενο βίντεο. Thank you.
Αυτές ήταν κάποιες από τις ειδήσεις του σημερινού ενημερωτικού πολυθεματικού μαγκαζίνου Skiptamanet. Τώρα, αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, που σημαίνει περισσότερες ειδήσεις, πιο αναλυτικές, πιο αποκαλυπτικές, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία από το YouTube, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας σήμερα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.